Εσύ γεννήθηκες εδώ, σε αυτό το χωριό. Στο Χάρακα. Ναι. Στο Χάρακα. Μυϊκό κοπέ, δηλαδή, ο πατέρας σου και η μάνα σου από ΠΑΕ. Η μητέρα μου είναι μικρασιάτισσα. Α, ποιότητα. 2 ετών στη Σμύρνη, στη Σμυρνιά. 2 ετών μαζί με την αδερφή της πετάξαμε στο καράβι. Ο παππούς μου, ο Παπαδάκης, ο Ηλίας, πήγε να πάρει κάτι πράγματα τελευταία. Δεν κατάφερε, χάθηκε. Τούρκης πρόχαναν τα καΐκια, λέει, χαθήκαν. Και ήρθε η μητέρα, δηλαδή, εδώ. Ήρθε μετά εδώ, έψαχνα για 3 χρόνια τον Ερυθρό Σταυρό να βρει μήπως σώθηκε ο άντρας της. Και ήρθε μετά εδώ και η γιαγιά μου, μετά παντρεύτηκε, ξαναπαντρεύτηκε ένα Δαμιανάκι. Οπα, Δαμιανάκης. Ναι, ένα Δαμιανάκι. Παντρεύτηκε μετά. Λέει τα άλλα της παιδιά και έκανε άλλα 3 παιδιά, λέγονται Δαμιανάκηδες. Δαμιανάκης, ο θείος μου Αλέκος. Και σε αυτό το χωριό ήρθανε όλοι μαζί μετά εδώ. Άκου, τις πετάξανε. Ήρθε το στη Μυτιλίνη και από εκεί τις σκορπούσανε. Ναι. Πήγαινε στην Τραπεζόνα και τις βάλανε σε κάτι πόστεγα, σε κάτι έτσι, στο πέραμα, απέναντι βάλανε. Και από εκεί αρχίσανε να τους φέραν στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Και τη φέραν την πάνω στο Χουδέτσι. Χουδέτσι. Νεαρή κοπελίτσα εκεί και εκεί έμαθα να κάνει τη μοδιστρική. Ωραία. Ναι. Να η μοδιστρική ράφτρα. Ήρθε σαν ένα πανηγύρι ο Χαράλαμπος. Ο μπαμπάς την είδε, ο Χαράλαμπος. Την είδε. Άνοιξαν τα μάτια. Τι ωραία κοπελίτσα. Ήταν σακφίνα χορευτού, ξέρω εγώ και τέτοια. Η οικογένειά του διαγγελιδάκηδες. Δεν θα πάσουμε τώρα αυτή η λέμε. Πού είναι ξεβράκωτη. Αντιθετώντα γύρω, έπρεπε να έχει σπίτι να έχει έτσι. Δεν έχει έτσι, δεν κάνει άλλο. Άμα δεν είχε πρίκα. Ό,τι θέλετε λέει, εγώ θα την πάρω. Κατάλαβε. Αυτό ήταν. Και όταν η Άρτεμις μετά εδώ ήταν, η Άρτεμις, η κυρία Άρτεμις, όποιο δάσκαλο, καθηγητή ή γιατρό, τη συμβουλευόταν. Μετά. Το παιδί της πάθαινε κάτι στο χωριό. Άρτεμι, το παιδί τι έπαθε. Και της έδινε θάρρος. Και έφυγε να σου πει κοπάνα και αυτό, δεν ξέρω τι έβαλε πάνω στο κεφάλι. Και της έβαλε πάνω στο γύρι. Μην φωνάζει, μωρέ, έτσι, τίποτα. Της έκανε, ήταν πολύ καλά μπουρτζού. Και μάλιστα διοργάνωσε και εδώ στο Χάρακα το πρώτο καρναβάλι της Μεσαράς. Τόσα χρόνια μπαίναμε στην Αθήνα, πήγε στο μοναστηράκι. Πήρε ο πατέρας μια γόρα, ένα τσουβάλι, διάφορα, ό,τι πεταμένα τα διάβαζε. Μου λέει, μητέρα μου, κοίταξε πάλι πού ήταν βρε Χαράλαμπε τη δουλειά σου, τη δουλειά σου. Και πήρε σπορτηγάκι από την Αθήνα, τα έφερε στο Χαρακά και μάλιξε όλους τους χωριανούς, στόλισε τα τρακτέρια, τους γαϊδάρους, όλους εσένα σου φάζε μια αυτή η μοντία και είναι το καρναβάλι του Χαρακά, δεν είχε ξαναγίνει. Και τώρα σε αυτό το σχόλιο οι μεγάλοι, ας πούμε, πού είναι ο Χαράλαμπος, πού είναι ο Χαράλαμπος, πού είναι ο Χαράλαμπος. Εσύ πήρες από τη μάνα ή από τον πατέρα. Κοίταξε, όταν πήγαινε στη δραματική σχολή, δεν ήθελε ο αδερφός μου, γιατί πήγε και αυτός στη δραματική σχολή και στον χρόνο πάνω του λέγανε οι συγγενείς στην Αθήνα, πού θα πας μωρέ, ο θείος μου Σταύρος, ήταν αδερφός του πατέρα μου, που ήταν διευθυντής του γυρικού συνεταιρισμού στο Ηράκλειο. Ο θείος μου Μανώλης, ο συγχωρεμένος, είχε τον Ντορέ τον κινηματογράφο. Ντορέ. Και εκεί παίζαν τα θέατρα. Και λέει στο θείο μου, πού πάει μωρέ τον άνθρωπο να πας σπουδάσει. Εδώ λέει ήρθε ο Κωνσταντάρας και έπαιξε, δεν είχε λεφτά και του δώσα λέει 500, του δάνεισα λέει 500 δραχμούς να δώσει λέει να φάνε. Θα πάει εκεί πέρα να φινάσει για τον αδερφό μου τώρα. Του είπαν έτσι, έφυγε από τη σχολή. Τον έπεισαν. Έφυγε αυτός και μπήκα εγώ. Και μπήκες. Να τα ακούσω μόλις θα άκουσα αδερφό μου, όταν έβλεπα τα βιβλία, τα κείμενα που δίνανε να μαθαίνουμε, τα πέταγε.
Δεν του ερχόταν. Κατάλαβες, ναι. Έτσι λέει. Μετά από εδώ, από εκεί έκανα. Να ξαναπάμε πίσω. Μικρό παιδάκι, γεννήθηκε εδώ στο Χάρακα. Ναι. Θέλω έτσι να μου. Αλλά έκανα εδώ στο πρώτο θέατρο στο Χάρακα. Εκεί στο δημοτικό θέλω. Δημοτικού ήμουν εκεί, στο σπίτι πατρικό. Δημοτικό, είχε εδώ σχολείο δημοτικό ο Χάρακας. Ναι. Πόσα παιδιά είχε εκείνη την εποχή. Τι παιδιά. Πόσα παιδιά είχε το σχολείο. Το σχολείο, ναι. Είχε πολλά παιδιά τότε. Στα παιδιά ήταν. Ήταν πολλά τα παιδιά. Ήταν μονοθέσιο, είχε δασκάλους, θυμάσαι. Βέβαια, ήταν εξωτάξιο, κανονικό σχολείο. Α, ήταν μεγάλος. Φανταστείς, εδώ είχε γυμνάσιο, μονοτάξιο. Και έβγαλα μία τάξη εδώ. Εδώ. Ναι. Έβγαλα δεύτερη στο Καπετανάκιο. Μετά φύγαμε πια από την Κρήτη, γενικά, και πήγαμε στην Αθήνα. Δεν θα πάμε. Πάμε στο δημοτικό, εκεί που ξεκίνησα, το πούμε, τα πρώτα βήματα που είπες πριν λίγο, ναι, ότι έπαιξε το πρώτο στο θεατρικό. Τα πρώτα βήματα στο δημοτικό σχολείο παίζαμε θεατράκια. Θυμάσαι τι είχατε παίξει το πρώτο? Τον Αθανάσιο Διάκο έκανα. Τον Αθανάσιο Διάκο, ναι. Που τον σουβλίσανε. Το πρώτο. Ναι. Το πρώτο. Ναι, και ήσουν σε ηλικία. Η ηλικία δημοτικού, δηλαδή 8 χρονών, 10. Όχι, στην πρώτη γυμνασίου. Α, πρώτη γυμνασίου ήταν το πρώτο θεατρικό. Άιδες καιρό που διάλεξε ο Χάρος να με πάρει. Εδώ που ανοίγουν τα κλαδιά και βγάνει γης χορτάρι. Πάρτε μου, μπρε, πάρτε το ρε, και να σκένω τον πάσο, να το σουβλίζετε. Εκείνη την εποχή στο δημοτικό, με τι παιχνίδια παίζανε τα παιδιά? Δηλαδή τελείωνε το σχολείο, τι παίζανε? Τον τέλημα. Τον τέλημα. Εσύ τα πρόλαβες τον τέλημα? Ναι, ναι. Βάζαμε, ήταν δύο πέτρες από εδώ και βάζαμε πάνω, ας πούμε, το ένα κομμάτι ξύλου. Το πασούλι. Να κρίνει, για να τα δύναμε και ποιο θα πάει πιο μακριά. Ναι. Κάποιοι καρότσα κάναν τα παιδιά, βρίσκανε ρουλεμάν και κάναν στο χαράκι, τρέχαμε κάτω. Ναι, αυτά. Αθώα όχι τώρα που έχουν τα έτσι. Ξέρεις, με τα αυτιά πάνω και ακούν και βλέπουν αυτά τα βίντεο. Άσε από εκεί. Θυμάσαι από τη μαμά σου μία κουβέντα, μία τάκα που έτσι σε συντροφεύει και τη θυμάσαι, σου έλεγε κάτι όμορφο που και αυτό και εσύ το, ναι, έλεγες είτε στην ηθοποιία είτε στα έργα? Κοίταξε τα έργα. Εγώ θυμάμαι μία κουβέντα, το οποίο την κρατώ και τα λέω στα παιδιά μου. Ευχή γονιέου αγόραζε και στα βουνά περπάτα. Αυτή την έλεγε η μητέρα. Ναι. Και ευχή γονιού αγόραζε και στα βουνά περπάτα. Επίσης ο πατέρας μου είχε μεγάλη αδυναμία. Δηλαδή, επειδή η μητέρα μου αρρώστησε, δεν την σήκωνε η υγρασία, είχε κριτή πολύ υγρασία και φυματίωσε. Και χωρίσαμε τότε. Δηλαδή τι. Η μητέρα μου, η αδερφή μου, έμενε στο Ηράκλειο στο θείο μου. Ο αδερφός μου στην Αθήνα, στην αδερφή του μητέρα μου. Και ήμουν εγώ με τον πατέρα μου. Να φανταστείς ότι ήμουν του δημοτικού και έβλανα τα ρούχα του. Του μαγείρευα εγώ. Δεν έκανε χωρίς εμένα καθόλου. Καπούλα του γαϊδάρου και πηγαίναμε κάτω. Και τότε σας οι βάγκες είχαν νερό, τρέχανε να φωτίσουν τον κήπο. Το κουβάρι και πόντζα τον κήπο. Υπήρχε νερό, το ποταμό σαν αποδάρι εδώ, είχε νερό. Αλλά μας είχε η βάγκα, παίρνωσε, ξέρεις, η βάγκα. Και έπαιρνε και πόντζα και εγώ, το γάιδαρα από πίσω, είχε ωραίο μπουστάνι ο πατέρα μου, καρπουζαρίνες, να τόσες, ναι. Και έβγαζε πάρα πολλές, αφού λέει το χωριανό, δεν τις έκανε εμπόριο. Πάρτε μπρο και βάτε τους θέτες, πιάνει κοράζι και τζιμπούσαν, μια καρπούζα σάφιζε η υπόλοιπη, κατάλαβες. Είδα η μητέρα μου, έβγαλε πάρα πολλές μοδίστρες, ήτανε μαθήτρες. Από όλα, από τη μεγάλη βρύση, από το τυμπάκι, από τις μοίρες, από εδώ και ερχόταν και τις μάθαινε. Μοδίστρες. Γραπτική, ε. Ναι, γραπτική. Τις μάθαινε η μητέρα μου. Η τελευταία νύφη που έντυσε η μητέρα μου, από τις παρανύφους και πέθανε προημερών. Συγκινήθηκε, γιατί είχε ένα καφενείο
Και πήγαμε πάνω να βάλουμε κάτι αφίσες, σάκο εδώ. Και βάλαμε την αφίσα, να βάλουμε μια αφίσα του θεάτρου που παίξαμε του Χάρακα. Λέει, ποιος είναι μπρατός σας. Λέω, από το Χάρακα. Ηθοποιός από το Χάρακα. Λέει, έχουμε και εμείς την πάντα μας ένα ηθοποιό. Λέω, ποιος. Λέω, ο Μάνος Αγγελιδάκης. Εγώ είμαι. Παναγία μου. Και μια γυναίκα και μου λέει, η μάνα σου μου έραψε τον ηθικό ότι παντρεύτηκα. Oh. Να μην ζει. Πριν λίγο όταν είπες την κουβέντα της μάνας σου, πήγες να μου πεις μια κουβέντα που σου λέει ο πατέρας σου. Αλλά αλλάξαμε θέμα. Όταν σου είπα ποια φράση θυμάσαι από τη μητέρα σου, μου είπες τη φράση και μετά μου λες και ο πατέρας μου μου λέγε, αλλά το σταματήσαμε πια. Κοίταξε, ο πατέρας μου, επειδή δεν θέλαν μετά να γίνω ηθοποιός και να αφήστε τον μπρος στην πάντα, να γίνει καλός άνθρωπος, λέγω θέλω, το παιδί μου, κλέφτης να μην γίνει, ψεύτης να μην γίνει, πούστης να μην γίνει, ο πατέρας μου τα λέγε αυτά, κατάλαβες. Ό,τι άλλο θέλει, ζήνει στη ζωή του. Δεν με νοιάζει. Και ρουφιάνος. Και ρουφιάνος. Άκου, κουβέντες. Και ρουφιάνος. Και ό,τι άλλο θέλει να γίνει στη ζωή του. Δεν με νοιάζει. Όλα μαζί το συμπέρασμα εκεί πέρα. Γι' αυτό όταν έχω κανένα και είναι ρουφιανεύει τον άλλο, τον θέλω, Παναγία μου, στο θείο σου. Τον θέλει αυτόν, αυτός μωρά, κάνει πράγμα, δεν ξέρω εγώ τέτοια. Τσουτσουτσου το λέγανε. Δρόμο. Δεν τους πάω αυτούς. Και κάνεις το πρώτο θεατρικό που ήταν ο Αθανάσιος Διάκος, εκεί ξεκίνησε το μικρόβιο και... Στο εδώ, ναι, ναι. Εκεί... Και επειδή μου πάνε πρώτα και μου λέει... το χειροκρότημα, σ' άρεσε, ναι, ναι, τι ήταν αυτό που σε ενθουσίασε. Και ήταν ένας ο οποίος ήταν μικρασιάτης και αυτός, είχε πεθάνει αυτός και ο γιος του ήταν εδώ, Νίκος λέγεται, πρόεδρος πολιτιστικού Χρυσολόγου και μας έρθει και μίλησε στην Αθήνα που με τιμήσανε και μίλησε. Λέει, μέναμε στη γειτονιά και τέτοια εκείνα και ο πατέρας ήταν μικροσυριάτης και ο πρώτος θεατής μεγάλος ήταν ο Γεωργιάδης, με κοιτάζει έτσι και λέει στη μητέρα μου, Άρτεμις, αυτό να τον κάνεις θεατρίνο. Άκου τώρα ο Γεωργιάδης, κάθε φορά όταν πίνουμε καφέ, λέει τι σου είπε ο πατέρας μου, πες τι σου είπε. Λέω αυτό που μου είπε. Να τον κάνεις λέει θεατρίνο. Τι να κάνω μετά. Άρχισα και εγώ να στείλω μια σκηνή και έβαζα πανιά γύρω γύρω, ξέρω εγώ, το έκανα θέατρο. Γύριζαν τα κοπέλια του χωριού και μου είπαν, μάλλον έχει θέατρο από αυτό το χωριό. Ένα αυγό το εισιτήριο. Ξεκίζαμε να αυγά, δηλαδή ξεκίζαμε. Ήταν μονάδα μέτρησης το αυγό, ε. Ναι. Τα πήγα στο μπακάλικο μετά και τα ξαρζιρώνα. Και μου δίνει λεφτά. Κατάλαβες. Α, και έφτιαχνες δηλαδή, σε τι ηλικία ήταν τώρα αυτό, ναι. Τι ηλικία, ε? Τι ηλικία. 10 χρονών. 10 χρονών. Ναι. Ο Μάνος, ξέρεις τι γίνεται, ερχόταν τότε σε κάτι περιοδεύοντας θειάς και πήγαινα στο καφενείο. Ήταν συγγενής μου αυτός το καφενείο και πήγαινα εγώ και έβλεπες. Στα σκηνικά τες, έβλεπα πως κανά εκεί, όλα τα πάνω, την τρύπα, δεν κοίταζα που πέρασε ένα γελό κι εγώ. Αλλά πάντως ξετρύπα να δω πώς διάλογο το έκανε τώρα. Κατάλαβες, πέρασε μια φορά ένα έργο, εισαγγελεύ, ένα έργο σαν αστυνομικό, απολογήσου. Και τα την πιστολιά και πίσω και χωριέ μου κλαίγανε, η Παναγία μου κλαίγανε. Να τι τρέχα αίμα. Ένα θέμα το μωρέ, αφού είναι ζωντάμος. Αφού μετά ύστερα σηκωνόταν και φιλινόταν και αυτό. Και λέω θα πάω μέρα να δω πώς το κάνει. Αυτό που έκανα και εγώ ήταν στο έργο μου. Και πάω από μέσα, του ρίχνε το μπουκαλάκι αυτό, σάλσα, και σηκώνομαι εγώ και πάω κάτω στο καφενείο, τα καθίσματα. Μην κλαίτε μωρέ και σάλσα είπανε. Σάλσα. Χάλατε την παράσταση. Και γελάγανε, πήρα από πίσω αυτό. Μην γελάτε, λέω. Α, και πελτέ είπανε, λέω, πελτέ. Και από το έμαθα κι εγώ, στο χέρι που με σκοτώνουν οι Γερμανοί,
Όπως να λέει το ξεμόρος, κάνω το χέρι μου έτσι και άνοιξα το βαλάμι μου στη γκουίντα που δεν φαινόταν, ρίχνω γρήγορα, το ρίχνε και γύριζα πίσω, πήγαινα μπροστά, πήγαινα μπροστά, άγιε αυτό και τρέχει το ρεύμα. Κατάλαβες, δεν πήγαινα κατευθείαν μπροστά, να πούνε, α, εντάξει, πριν το πήρα χαμπάρι, ας πούμε, εντάξει. Απλά να το πω πιο αληθοφάνεια, ναι. Και τα σκηνικά, τα πρώτα σκηνικά που είσαι στήσει, τι είσαι, ας το πούμε, τι υπόθεση είσαι. Τότε που ήσουν μικρό και έφτιαχνες εσύ μόνος σου το θέατρο. Κοίταξε, έβαλα τη μάνα μου και κάτι σε ντόνια. Εκεί τι τα έβαλα γύρω γύρω, έβαλε κρίκους, γιατί δεν πρέπει να κάνω και αυλαία. Έβαζε κρίκους και έβαλα ένα καλάμι μεγάλο, μακρύ, το έβαλα πάνω και ήταν η αυλαία, ας πούμε. Κατάλαβες. Και πήγαινε στο καφενείο, στο καφενείο το έφτιαξε εσύ ή σε κάποιο άλλο χώρο. Όχι, και απ' έξω το σόχορο. Α, όξο δηλαδή. Και η πρώτη παράσταση που έκανες μόνος σου, ποιος ήταν ο τίτλος. Ποιος ήταν ο τίτλος την πρώτη παράσταση που έκανες. Α, δεν θυμάμαι η πρώτη παράσταση. Ό,τι έβλεπα και κάνανε άλλοι απάνω, τα έκανα κι εγώ. Το αγαπητικό της Φωσκοπούλας είδα που παίξανε. Και είχες βοηθούς, είχες, ας το πούμε, είχες και πρωταγωνιστές, είχες. Ή μόνο σου έπαιζες. Όχι, τα κοπέλια μας. Α, τα κοπέλια του χωριού, ε. Αφού ήταν μια η οποία είναι καλόγρια πάνω στην Καλλιβιένη και έτσι λέω, Μάρος, λέω, σε αγαπώ, κουζουρέρομαι για σένα, Μάρο. Ω, Παναγία μου, κάτσε μπρική με δούνε, με δει μάνα μου. Όχι, δεν θέλω να την αγκαλιάζω. Άρα παίρνεις το μικρόβιο από μικρό κοπέλι. Και μετά διάβαζες για να σπουδάσεις, ας το πούμε, το... Ε, μετά βγες σχολή. Το όνειρό σου. Πήρα γνώρισα τον Κατράκι. Δούλευες και παράλληλα ή... Τον Κατράκι γνώρισα. Ήταν ο Λυκούρος ο Καλέρης, αφού ήταν πρόεδρο του ΣΑΙΤ, σωματείου ηθοποιών. Ο Δε Κατράκι, πήγα στο θέατρο, τον πλησίαζα. Του λέω, όπου εκεί, κοίταξε με ένα ύφος. Κατάλαβες. Και μου λέει, πάρ' αυτό, διάβασε το και αύριο να σου αντροφήσει. Εγώ μόλι το έδωσα αυτό, πήρε μια δύναμη, με κάλεσε στο σπίτι, στον Γκίζη εμένα απάνω και μου έκανε το καφέ και κάτσαμε εκεί, ήταν ένα ποταμί, δεν λεγόταν το χωριό του, έξω από τα Χανιά. Και πήρε και έδωσε χάνει τιμής, μικρό το χωριό, αλλά έκανε εδώ στον παράσταση. Και είπα, ο χωριανός σας από εδώ, προς τιμή. Ο Κατράκης, ήταν ο δάσκαλός μου, είναι αυτός. Με προώθησε για να γίνω ηθοποιός. Και μου έκανε ιστορία τώρα ο Κατράκης πώς θα γίνει ηθοποιός. Πήγαινε γυμνάσιο στο Γκίσαμο, στο Καστέλι. Αφού τέλειωσε τώρα, δεν θέλει να πάει να σπουδάσει. Ήθελε αυτό γιατί και αυτό σαν και εμένα έπαιζε έτσι. Ο πατέρας του είπε λέει πάνω τα ουλά. Άκου, που είναι την ιστορία του. Πάω να το πω ότι θα. Πάω να δώσω τη δραματική σχολή. Ε, πατέρα, λοιπόν, δεν θες. Αύριο θα φύγω να πάω στη χώρα. Κοίτα, κάνει βρε. Πάω ένα να σπουδάξω. Κοίτα, βρε, θα σπουδάξω. Ε, τώρα αυτό λέει δραματική σχολή, δεν ξέρω τι είναι αυτό, ο πατέρα του. Λέει, θα πάω σε δραματική σχολή. Τι είναι, βρε, δραματική σχολή. Θα παίζω θέατρο. Η τάσπες μωρέ θεατρίνος και πια λέει την κατσόρα και την σφετουρίζουν και... Δεν το θέλανε καθόλου τους θεατρίνους πάλι. Ακόμη αγλακό. Πήρα το βαπόρ και ήρθα στο Αθήνα. Πήγε στο εθνικό, γιατί πήγε στο εθνικό. Αλλά στο εθνικό με δυσκολία πήγε γιατί ήταν αριστερός ο Κατράκης. Κατάλαβε, τότε πήραν τα χαρτιά, ξετάζανε. Τι είσαι δεξιός ή αριστερός ή ξέρω εγώ. Όπως ο Καλέρης, βρήκε δυσκολίες, αριστερός ήταν. Ο Βέγκος ήταν, και μετά ο Κατράκης έσμιξε με το Βέγκο, ήταν στη Μακρόνηση. Εκεί ήταν ο Καλέρης ήταν από εδώ. Ο Λυκούργος, ναι. Από το, έξω από το Ρέθμνο, ναι. Εκεί ένα μεγάλο, το πατέρα, ο Καλέρης, ήταν ο άλλος πατέρας του, αυτός που καθίδρυσε τον σοσιαλισμό και πήγε με άλογο απ' έξω στην Βουλή. Καθίδρυσε τον σοσιαλισμό.
και έχουν ένα τεράστιο στο χωριό του. Έχω βγάλει φωτογραφία με το Αρτεμάκι. Τεράστιο από τις παλές καπελίνες. Μόλις μπει στο χωριό είναι το άγαλμα, τεράστιο άγαλμα, το κεφάλι του. Άρα η δάσκαλή σου δηλαδή ήταν ο Κατράκης, ο Καλέργης. Ναι, ο Καλέργης. Λοιπόν, ο Κατράκης ήταν έτσι στο... ήταν πολύ... ήταν Βασιλιάδου, και Βασιλιάδου. Και Βασιλιάδου, ε. Δεύτερη μάνα την έλεγα. Βασιλιάδου. Εκεί έρθει μια παράσταση που γράφει εγώ το έργο και έρθει η μάνα μου, γιατί και αυτή ήταν η κρασιά της. Και καθίσαν τη μάνα μου δίπλα-δίπλα και της λέει να μου το θυμάσαι, λέει, τόσο είναι μεγάλος το φίλος. Αναπτέρασε το ηθικό της μητέρα μου. Η βασιλιάδη του... Να γίνει, λέει, καλός άνθρωπος να είναι. Η βασιλιάδου σου έλεγε κάτι που ήταν έτσι συγκεκριμένο? Όχι, συγκεκριμένο ήταν εγώ την παρουσίασα και τώρα κυρίες και κύριοι μπλα 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 έλεγα κάτι εγώ, λέει τέξε εσύ θα απαντάς, ξέρω εγώ θα απαντάς και απαντούσα, ήρθες λέω άντες από τα ρημία κόσμου να στεθεί, λέω ήρθες με τι ήρθες, με τρένο, τι με τρένο, έχω πάρει λέει μια μαξάρα, λέω τι μάρκας, λέει Singer. Σίγκερ, δεν ξέρω τι μου είναι η γραφό. Από το μηχανέ. Μηχανέ είναι Σίγκερ. Και κάτι τέτοιο να. Για παρλάτα λέγαμε. Ο Κατράκης ήταν έτσι όπως φαινόταν στις ταινίες, σοβαρός, αμίλητος. Ναι, ήταν σοβαρός. Τυπικός και αυστηρός. Όχι, όχι, όχι. Σοβαρός ήταν, σοβαρότατος, αλλά υπεύθυνος για τη δουλειά του. Και τον εαυτό του. Αυστηρός ήτανε. Αυστηρός ήτανε. Όχι, δεν ήταν αυστηρός, απλός άνθρωπος. Γιατί είχε έτσι στις ταινίες του έδειχνε έτσι μια αυστηρότητα. Όχι, όχι, ήταν ο ρόλος. Μα όλοι του οι ρόλοι ήταν έτσι, είχαν κύρος. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ο τύπος του τέτοιος, γιατί στις ταινίες που έπαιζε ο κάθε ηθοποιός. Δηλαδή δεν ξέρω αν είχε παίξει. Τον σκηνοθετή ψάχνει να βρει τον τύπο αυτόν. Ναι, ναι. Και ήθελε αυτό. Ο τύπος που του αρμόζει, να κάνει κωμωδίες. Έκανε το τύπο αυτό, το βέκο. Κωμωδία. Το τρελό, το ολοέτρεχε. Ολοέτρεχε, κατάλαβες. Ο Κούρκολος ήταν αγαπητικός. Έκανε τον αγαπητικό. Ωραίες γυναίκες. Παπαμιχαήλ έκανε τον αγαπητικό. Κατάλαβες. Δηλαδή εκεί ταιριάζει. Ο Φούντας έκανε τον Μάγκα. Το Μάγκα. Φύγε κρατάω μασχέρι, ε. Κάθεται, ψάχναν τον τύπο. Όπως εγώ αυτό που κάνανε. Ήτανε κάποιος ηθοποιός από αυτούς τους μεγάλους που ας το πούμε σε είχαν επηρεάσει και έπαιρνες ας το πούμε κάποιες τον τρόπο που κινιόντουσαν. Ας το πούμε ακόμα και στο πώς να γελάσει κάποιος, πώς να κάνεις το κωμικό κομμάτι. Δηλαδή... Το Μανουέλιο που έκανα. Έκανα κάτι πράγματα που ήταν. Ήταν κωμικά, ήταν. Ναι, κωμικά βέβαια. Σαν ο Μανουέλιος. Ένας άνθρωπος ο οποίος. Δηλαδή ένας τύπος που βλέπει τα παράξενα, ας πούμε, και. Τα, να σου το πω. Έβλεπε τη ζωή με άλλο. Με πιο κωμική, με πιο αστεία, ας το πούμε. Από... Ναι, δεν το έκανα έτσι όπω κάνω. Του κάνω τον καμπούρο Μανουέλιο. Κοροϊδεύει του κριτικού. Μπορεί να μην το είπα καλά. Ποιον από τους κωμικούς σου άρεσε, ας το πούμε, και σου σε έμπνεε ή να σε κάνει να γελάσεις? Ποιος ήταν πιο αυθόρμητος? Ποιος σου βγάζε πιο αυθόρμητο γέλιο από τους κωμικούς τους μεγάλους? Κοίταξε, από τους κωμικούς ήταν ο Σταυρίδης. Πέτριβε τα χέρια του, Χαρακτηριστική κίνηση του Σταυρίδη ήταν. Βρονίτης, καλά, ήταν η παλιά φρουρά η οποία. Ο Σταυρίδης ήταν, ο Αυλονίτης ήταν, ο Θανάσης ο Βέγκος, ο οποίος έπαιξε... Χατζηχρίστος. Ο Χατζηχρίστος μ' άρεσε, που έκανα ένα βλάχο, έκανα και στο θέατρο του. Και μου λέει, τα μάθησες αυτό. Γιατί το θέατρο, εκεί του να τα έπαιξε ο Χατζηχρίστος, είχε ένα θέατρο, ένα θέατρο Χατζηχρίστου στην Πανεπιστημίου και ήταν της εκκλησίας αυτό το κτίριο. Πήρε με νίκιο και μετά το πήρε η εκκλησία και τα έφεξε.
και είχε τον αδερφό του, το Δήμο, Δήμος λεγόταν, ο οποίος έκανε, κανόνιζε τα οικονομικά και αυτά και εκείνα, ξέρω εγώ και αυτά. Και έπαιξα εγώ εκεί μέσα, και εγώ λέγει τον Κουμιώτη. Υπήρχε μια, το Μανώλη, ο Μανώλης ο Κουμιώτης. Ο Κουμιώτης ήταν που έλεγε την Παγώνα. Ναι. Ήταν ο Γιάννης, τρία αδέρφια, ο Γιάννης, ο Μανώλης και ο Γιώρης. Ο Γιάννης έπαιζε λίρα και ο Μανώλης με το Γιάννη έκανε λαούτα, κούτσο, ο Γιώργος λαούτα. Και λέω θα κάνω μια πρόβα στο θέατρο του Χατζηχρήστου. Το είπα, λέει να κάνετε πρόβα. Πόση ώρα να κάνετε για να ξέρουν να το κλείσουν. Λέω μια μισή ώρα παραπάνω. Πάμε λοιπόν. Κάναμε, ξανακάναμε, καταρχήν πώς θα κάνετε υπόκληση, πώς θα κάνετε με τα λάγω αυτό. Καθυστερήσαμε. Έρθε λοιπόν ο Χατζηχρήστος και λέει, μάλλον τελειώνεται, λέει. Τελειώνεται, μου είπες, λέει, μια μισή, μου πέρα δυο ώρες. Και σηκώνει το Κουμιώτης, ο Γιώργης. Λέω, Χατζηχρήστο, εσύ να κάνεις τη δουλειά σου, εμείς είναι δικιά μας. Σατήσει ο Χατζηχρήστος. Λέει, μάλλον δεν ήρθα να σε λέει, θα σας έβγαζε έξω. Τι μας το πες, λέει αυτός. Κατάλαβες. Και τώρα ο Μανώλης και ο αυτός ζουν ακόμη. Στρατιωτικό που κάναμε. Ε? Στρατιωτικό. Έκανα εδώ και στον Εύρο. Τα πολιτήρια μου το πήρα από το Γουδί. Από το Γουδί. Ναι, γιατί εκεί έκανα σταλίβ. Πόσο καιρό έκανε. Τότε το στρατιωτικό ήταν 2 χρόνια ήτανε. 2 χρόνια, ναι. Βέβαια. Γιατί με έφεραν στο Γουδί μετά. Σίγουρα και στο στρατιωτικό μέσα θα έκανες κάποια παράσταση, ε. Εκεί πήγα ηθοποιούς. Πήγα το Βουτσά, πήγα τη γυναίκα του, την Μπρόγκερ, πήγα και τους πήγαινα εκεί. Γιατί μου λέω και τι σφαίρε να ψυχαγωγήσουν τους στρατιώτες και πήγαινα εγώ. Κατάλαβε, ήταν και η Χούντα τότε. Φοβόντουσαν, σου λέει, ελάτε μου πρέπει να ψυχαγωγήσω στρατιώτες και τέτοια. Δεν περιμένετε, λέω. Λεφτά. Αφού δεν έχω εγώ έφυγε από το διοικητή, γιατί να βγαίνω έξω. Κατάλαβε. Γιατί έκανα παραστάσει. Άρα οργάνωνε παραστάσει στο ναι, στρατό. Ναι, ναι. Θυμάμαι το Βουτσά. Και βγήκε η γυναίκα του με ένα σούπερ μίν στη σκηνή. Ωχ. Η φαντάρη. Και βγαίνει ο Βουτσά και κάνει την κουίντα. Η γυναίκα μου είναι αυτή. Μόνο ηρεμήστε, ε. Ναι. Τελειώνει το στρατιωτικό. Ναι. Και τελείωσε το στρατιωτικό. Είναι ο μπαμπάς με 2 τέκνα. Άρα. Και έφυγε για την Κύπρο και έμεινε 2 χρόνια. Δηλαδή πριν το στρατιωτικό. Και παρουσίασα, έλεγα τις ειδήσεις στο ΡΙΚ. Ναι. Και έκανα εκεί παρουσιάσεις σε όλη την Κύπρο. Πρωτού γίνει το κακό. Με την Κύπρο. Δύο χρόνια στην Κύπρο. Ναι, ήρθα και μετά στην Ελλάδα και ξεκινάω το 70 το θέατρο στην Ελλάδα. Το 70. Πρώτη παράσταση ήταν στα Χανιά. Χτύπησες εσύ πια πόρτα, σε βρήκανε. Μου σκοτώθηκε το παιδί. Εκεί έμεινα λιγάκι έτσι. Χαχάς τον εαυτό μου. Δυστυχώς αυτά είναι τα πρόβλημα της ζωής που κάποια στιγμή όταν θα σου τύχει θα πρέπει, είναι 2 τα τεινά, ή συνεχίζεις και πρέπει να το προσπερνάς ή μένεις εκεί και πεθαίνεις πριν την ώρα σου κι εσύ. Ναι. Σίγουρα το θέατρο θα σου δώσε δύναμη. Ναι, βέβαια και μου δώσε δύναμη, αλλά μου πήρε και δύναμη. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος σου φέρνει τη δύναμη. Γιατί αυτό ήταν έτσι ένα παιδί. Το οποίο θυμάμαι σε κάθε παράσταση καθόταν όλα παιδιά μπροστά και ο Κορτάγα μου είχε έβγει να βγω. Όταν έβλεπε παιδάκια και έρχεται ο Κορτάγα δεν τους έκανε έτσι. Ένα, συντόνισε δηλαδή την κατάσταση. Αντώνη και τόσο ήταν έγκυος με τον άλλο Αντώνη που έχω τώρα. Πώς σε σκοτώθηκε. Έφυγε αυτός τώρα. Έχω τον εγγονό μου τον Γιάννη και την εγγονή μου τη Γιώτα. Ας είναι τα παιδιά μου καλά.
Εγώ θέλω να ρωτήσω να φύγουμε από αυτό το κομμάτι. Σε βρήκανε κάποιοι και σου προτείνανε, πήγες εσύ και έψαξες. Πώς? Γιατί? Για να ξεκινήσεις το θέατρο. Το έστειλες μόνος σου. Κοίταξε, ήρθαν ορισμένοι, αλλά ήταν ορισμένοι τύποι που δεν μου άρεσε ο χαρακτήρας τους. Βέβαια, γιατί εκμεταλλεύονται, κάνουνε. Δεν είναι και το άλλο. Ήτανε άλση τώρα. Ναι, να μην πούμε ονόματα. Ήτανε κανελάκιδες ήταν. Να τα αφήσουμε τα ονόματα. Ναι. Τέλος πάντων, βρέθηκαν, να το πούμε, κάποιοι άνθρωποι που συνεργαστήκατε και φτιάξατε... Ταινίες που πήγαινα έτσι. Έκανες το δικό σου θίασο... Ναι. Δημιούργησα το δικό μου θέατρο. Το δικό σου θέατρο. Ναι. Που το ονόμασες... Ε? Πώς, είχε Κριτική λαϊκή σκηνή. Κριτική λαϊκή σκηνή. Αυτό που θέλω να ρωτήσω από την αρχή, γιατί το ξεχνώ συνέχεια. Ο Μάνος σε σχέση με το Μανώλης, γιατί εκείνες τις εποχές δύσκολα έλεγες κάποιο Μάνο. Ήταν πιο πολύ Μανώλιδες. Μανώλιδες, ναι. Το Μάνος πώς το έκανες εσύ? Ήταν το καλλιτεχνικό, σας το πούμε, μικρό έτσι. Παιδί, όχι, δεν ήταν καλλιτεχνικό. Μικρό παιδί, λέγω ο Μάνος. Μάνος. Μικρό παιδί. Από μικρό δηλαδή. Ναι. Δεν σε φωνάζανε Μανώλη. Και όταν με λέγανε καμιά φορά Μανώλη. Σε παρεξηγώσουν, σαν και εμένα. Ναι, και εμένα δεν ήθελα να με λένε Νικολή. Νικολή δεν ήθελα να με λέγανε. Τώρα που το λέει. Ναι. Δεν ήθελα να με λέγανε Νίκο. Νίκο είναι. Μάνος. Λοιπόν, σε λένε Νικολή, όχι λέω, Νίκο με λένε. Ο Μάνος, ναι. Και όταν καμιά φορά Μανώλη. Δεν άκουγε. Δεν άκουγε. Όχι. Ήθελε να σε λένε Μάνο. Ρε Μανώλη, ο Μάνος. Και πόσα χρόνια πάνω στη σκηνή? Κλείνω τα 50. Τα 50. Τελευταία παράσταση πότε ήτανε? Η τελευταία παράσταση την έκανα... Πότε ήταν, η Μάη Σκρίτσα. Τελευταία παράσταση έγινε, πότε ήταν το COVID, που είναι η αρρώστια και τέτοια. Το 20, το 18, 20, το 19, 20, Τότε ήταν. Τότε. Ναι, σταμάτησα. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στις Κυκλάδες και τα κυρώσαμε όλα. Και η παράσταση έλαβε τέλος. Ναι. Είμαστε έτοιμοι, ξανά έτοιμοι. Και ξανά πάλι είμαστε έτοιμοι και τώρα λέω ο γιατρός, θέλω να πάω τώρα μεγάλη τρίτη, πάω να δω τον αδερφό μου που μου λέει θέλω να σε δω αδερφέ, αλλά με την αρρώστια που έπαθα, επιληψία. Επιληψία. Μου λέει ο γιατρός, εγώ θα έλεγα μην ταξιδεύσεις. Να είσαι πιο ήρεμος. Μην ταξιδεύσεις, μου λέει. Πέσα τη σκόνταψε στο σκαλί, το καράβι και έπτωσε κάτω. Εκεί θα μείνει, λέει. Με φόβησε ο γιατρός. Λέω τώρα κατέβεις το, να μπεις στο τρένο, να βγεις εκεί, να βγεις εκεί. Ναι, είσαι μεγάλη. Το φοβάμαι. Και με περιμένει ο αδερφός μου. Πώς με περιμένει. Ο αδερφός είναι μικρότερος, είπαμε, ή μεγαλύτερος? Ε? Ο αδερφός είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος? Μεγάλη, 45 χρονών. Μικρότερος. 45. Α. 85, άρα μεγαλύτερος. Εγώ πάντως χάρηκα που σε γνώρισα. Α, και εγώ, ναι, θυμηθήκαμε ωραία πραγματάκια. Το κανάλι μου το λέω θύμιση και νοσταλγία. Γι' αυτό έτσι ξεκινήσαμε από, εδώ, από μικρή ηλικία και είπαμε ωραία πραγματάκια για τη Σμύρνη. Λέω στον κόσμο ότι η Σμύρνη έφερε πολιτισμό στην Κρήτη και ότι αν δεν ερχόταν η Σμύρνη στην Κρήτη, μπορεί να μην κατέχαμε ακόμη πώς κλαδεύουν και πώς φυτεύουν πατάτες. Πραγματικά. Αλλά εκτός ότι φέραν, ας το πούμε, και τέχνη, φέραν και ποιότητα ανθρώπων. Γιατί πριν λίγο σ' άκουγα και έλεγες ότι στην Κύπρο ήταν Τουρκόκυπροι. Ανά πότε και στην Κρήτη, μετά από πολλά χρόνια, είχαμε τουρκοποιηθεί κι εμείς λιγουλάκι. Ναι, ναι. Να μην πω πολύ. Και ήμασταν 5 βούλια για μουσκάρια. Και αν δεν ερχόταν οι Μικρασιάτες, σε πολλά μέρη. Συμφωνείς, Νίκο? Ναι. Δεν βλέπεις τώρα η γιαγιά μου, μια αρχόντισσα ήταν,
η κρασιά της η γιαγιά μου, τη μητέρα μου, η μητέρα. Αυτό της ανάβλεπες μέσα το μπόι της και το μαλλιά, κόσο το μαλλί της, ξέρω. Ακόμα και το φαγητό τους. Μια αρχότησα. Ε? Ακόμα και το φαγητό που φέρανε και ναι, τον ναι, τρόπο ναι, που ναι, μαγειρεύαν ναι. Ήταν... Εγώ πήγα εκεί, πήγα. Πήγα από τη Σάμου, είχε ένα καραβάκι που πήγαινε και πήγα στη Σμύρνη, το Κουσάντας σταματήσαμε και από εκεί και λεωφορείο, πήγα στη Σμύρνη. Τι πόλη είναι αυτή ρε παιδί μου, ακούσε 8 εκατομμύρια πληθυσμό. 8 εκατομμύρια, μια πόλη. Όσο έχουμε περίπου εμείς. Η Ελλάδα είναι η Σμύρνη. Αλλά δεν ξέρω, μου αρέσανε, δηλαδή ήθελα εκείνο, ήθελα το άλλο, εδώ, να εκεί, εκεί να πας εδώ. Μου έκανε εντύπωση ότι ήθελα να πάω, με τη Φωτεινή είχαν πάει, ήθελα να πάω στη Σμύρνη από Κουσάντας και έψαχνα να βρω ταξί. Και επειδή σ' άλλαξα τα λεφτά σε λίρες στη Βιανική, ξέρω εγώ, στην τράπεζα, μιλούσαν ελληνικά σχεδόν. Λέω να βρω ένα ταξί. Λέει γιατί να πας ένα ταξί, μου λέει. Ο διευθυντής της τράπεζας να πληρώσει τόσα λεφτά. Πάρε το λεωφορείο, λέει. Να πας, να κάτσεις. Πραγματικά πήραμε το λεωφορείο και όταν έμπαινε στο λεωφορείο μέσα σου δίνανε ένα μπουκάλι νερό γυάλινο, όχι πλαστικό. Στο λεωφορείο. Σαν καλωσόρισες δηλαδή, ναι. Σαν το αεροδρόμιο εμάς. Σαν το αεροπλάνο. Ναι. Και τη γυρίσαμε τη Σμύρνη και πήγαμε από εδώ, πήγαμε από εκεί, ωραία. Αλλά εκείνο που έβλεπα στην παραλία μπροστά το νερό της κόκκινο. Κόκκινο. Κοίτα να δεις, ρε σκηνή, ρε παιδί μου. Από το αίμα. Το αίμα, να, σου μιλώ ειλικρινά. Μου το πήρες και τις δάκρυσα λιγάκι και το έβλεπα. Λες και έβλεπα, η μητέρα μου ζούσε, ρε μάνα. Αυτό λέει το αίμα των βροχώνων. Κόκκινη, κόκκινη πας. Σαν τη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη έμοιαζε. Η παραλία όλη αυτή.